Επιχείρηση οδοστρωτήρας στα ξημερώματα στην οδό Σεφέρη στη Νέα Λυκαρνασσό. Με ευνηδιαστική κίνηση ΜΑΤ, συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου, προχώρησαν στην επίστρωση του δρόμου που βρίσκεται υποδιάνοιξη με χαλίκι, ολοκληρώνοντας έτσι την προεργασία για την τελική ασφαλτόστρωση και παράδοση της οδού στην κυκλοφορία. Αυτό πρέπει να υπηρετεί το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον και όχι τα συμφέροντα ενός ιδιώτη, που δεν βλάπτονται σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα η όλη του περιουσία στην περιοχή που δεν έχει καμία σχέση με τη Σεφέρη, με το άνοιγμα του παραλιακού, έχει αναβαθμιστεί. Προτάσσοντας, όπως δηλώνει το δημόσιο συμφέρον, έναντι μεθοδεύσεων που κρατούν σε ομοιρία ολόκληρη τη Νέα Λυκαρνασσό και 20.000 κατοίκους της περιοχής, ο Δημάρχος Ηρακλείου βρέθηκε στην οδό Σεφέρη τα ξημερώματα, δίνοντας ο ίδιος το πράσινο φως για την εκτέλεση των εργασιών, παρά το πάγωμα που επιβάλλει προσωρινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σφοδρότητα αυτού του ιδιώτη, τη σφοδρότητα, το μίσος προς όλους τους Αλυκανασσώτες και προς ένα έργο που νοείς. Ένας δρόμος ο οποίος έκλεισε παράνομα, προσπαθούμε να τον επανασυνδέσουμε για το καλό όλης της Αλυκανασσού. Μας ταλαιπωρούν εδώ ενώ πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώσει, διότι βλέπετε τις σκόνες σηκώνονται, ταλαιπωρείται ο κόσμος και είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης γειτονικού ακινήτου που έχει μπλοκάρει τη διάνοιξη της οδού Σεφέρη, προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη, ειδοποίησε την αστυνομία και το λιμενικό, η έγκαιρη παρέμβασή τους αποδείχτηκε ανέφικτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μηχανήματα του Δήμου Ηρακλείου είχαν αποκλείσει την κυκλοφορία τόσο σε ολόκληρη την παραλιακή λεωφόρο, όσο και ευρύτερα στην περιοχή της Νέας Αλυκαρνασσού. Σήμερα λοιπόν, ναι, ήμουνα σήμερα εκεί, τελειώσαμε τη διάστρωση, έχει κλείσει το έργο. Θα περιμένουμε 15 ημέρες να, εν πάση περιπτώσει, το λένε στην ορολογία, να στεγνώσει η διάστρωση και θα προχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε. Το έργο αυτό θα γίνει. Οι δρόμοι είναι για να επικοινωνούν οι άνθρωποι και για λόγους πολιτικής προστασίας. Ο Δήμαρχος ήρθε εδώ πέρα, το ξανασταματήσανε το έργο. Ήρθε το λιμενικό και η αστυνομία και σταμάτησε και έκανε παύση εργασιών. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ξεσπάθωσε το πρωί για μία ακόμη φορά εναντίον του ιδιώτη που έχει παγώσει το έργο, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις προς όφελος ιδιωτών σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Πώς όλη η παραλιακή διανύχθηκε και ξαφνικά, ενώ δεν υπήρχε καμιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλυκαρνασσού, καμία, ούτε καμία ένσταση στην ανάρτησή του, ξαφνικά από το υπεχοδέ, όταν ανακοινώθηκε το σχέδιο πόλης. Μόνο στη δική του περιουσία διακόπτει το δρόμο και γίνεται πεζόδρομος. Δηλαδή πράγματα τρομερά. Εμείς θέλουμε να συνδεθεί ο δρόμος. Με οποιοδήποτε τρόπο. Από εδώ είναι είσοδος της Αλυκαρνασσού. Αυτή είναι η μόνη είσοδο. Οι άλλες όλες δεν εξυπηρετούν. Πρώτα κατάλαβα πώς καταφέρνει ένα άτομο για το συμφέρον το δικό του να σταματάει ένα έργο το οποίο θέλουν 20.000 κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα πράγματα. Με δηλώσεις του επανέλαβε τη δέσμευση ότι το έργο θα προχωρήσει με κάθε τρόπο όπως ζητούν μετεπιτάσσεως εδώ και χρόνια κάτοικοι και καταστηματάρχες της Νέας Αλυκαρνασσού. Το ερώτημα είναι, για σκεφτείτε τώρα, όταν ζητηθεί η υπόθεση κανονικά, το έργο έπρεπε να έχει προχωρήσει. Από πού θα αναζητηθούν ευθύνες? Επίσης πρέπει να σας πω, είχαν ζητήσει την αναστολή της εργολαβικής σύμβασης. Δεν ανεστάλλει η εργολαβική σύμβαση.